από μένα. Να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Η παρουσίαση αφορά στον κανονισμό αριθμός 2568 κάθετος 91 της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των ελαιολάδων και των πυρηνελαίων, καθώς και με τις μεθόδους προσδιορισμού. Ο κανονισμός είναι νομοθετική πράξη με υποχρεωτικό χαρακτήρα, εφαρμόζεται δηλαδή υποχρεωτικά από όλα τα κράτη-μέλη. Η ημερομηνία έναρξης είναι στις 6 Ιανουαρίου του 1991 και μέχρι σήμερα έχουν γίνει 4 διορθώσεις, 32 τροποποιήσεις που αφορούν προσθήκη, αντικατάσταση, κατάργηση και συμπλήρωση και 33 ενοποιημένες εκδόσεις, η τελευταία στις 20 Δεκάτου του 2019. Αναφορικά με τη δομή τώρα του κανονισμού, ο κανονισμός περιλαμβάνει στην παρούσα του μορφή 10 άρθρα, 19 παραρτήματα και 7 προσαρτήματα. Στο άρθρο 1 του κανονισμού αναφέρονται οι κατηγορίες ελαιολάδου και πυρηνελαίου και συγκεκριμένα οι κατηγορίες εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, παρθένο ελαιόλαδο, μειονεκτικό ελαιόλαδο ή λαμπάντε, εξευγενισμένο ελαιόλαδο, σύνθετο ελαιόλαδο αποτελούμενο από εξευγενισμένα και παρθένα ελαιόλαδα, ακατέργαστο πυρηνέλαιο, εξευγενισμένο πυρηνέλαιο και πυρηνέλαιο. Στα παραρτήματα τώρα του κανονισμού, τα τρία πρώτα αναφέρονται στα χαρακτηριστικά του ελαιολάδου ποιότητας και νησιότητας, στη δειγματοληψία του ελαιολάδου και πυρηνελαίου, στο διάγραμμα ροής για την εξακρίβωση της συμφωνίας ενός δείγματος ελαιολάδου με τη δηλωθήσα κατηγορία και στα επόμενα 15 παραρτήματα περιλαμβάνουν μεθόδους προσδιορισμού των χαρακτηριστικών ελαιολάδου και πυρηνελαίου. Βλέπουμε εδώ το παράρτημα 1 με τα χαρακτηριστικά ποιότητας και τα όρια όπως αυτά αναγράφονται στον κανονισμό. Εδώ βλέπουμε τα χαρακτηριστικά καθαρότητας και τα όρια τους. Και στο παράρτημα 12 έχουμε τη μέθοδο του Διεθνού Συμβουλίου Ελαιοκομείας για την οργανωτική εξέταση παρθένου ελαιολάδου. Η μέθοδος, να πούμε λοιπόν για τη μέθοδο ότι δημιουργήθηκε το 1982 στο 1986. Έχουμε μια ομάδα από εμπειρογνώμονες από 6 χώρες. Η Ελλάδα ήταν μέλος αυτής της ομάδας. Δημιούργησα λοιπόν τη μέθοδο η οποία υιοθετήθηκε το 1987 από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου. Στον κανονισμό μπήκε το 1991 και έκτοτε έχουν γίνει 2 μεγάλες αναβαθμίσεις. Η πρώτη το 1992 και αφορούσε την εισαγωγή της ανθεκτικής στατιστικής ανάλυσης στην επεξεργασία των αποτελεσμάτων και η δεύτερη το 2007 όπου η μέθοδος έλαβε την παρούσα της μορφή. Αυτή τη στιγμή είναι σε ισχύ η έκδοση 10 της μεθόδου. Η μέθοδος αποβλέπει στον καθορισμό αφενός της διαδικασίας αξιολόγησης των οργανωτικών χαρακτηριστικών του παρθένου ελαιολάδου και αφετέρου της διαδικασίας ταξινόμησης των παρθένων ελαιολάδων βάσει των ελόγω χαρακτηριστικών. Επίσης, υπάρχουν και ενδείξεις για προαιρετική επισήμανση. Η μέθοδος αποτελείται από 10 ενότητες. Στην πρώτη ενότητα έχουμε το αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής. Στη δεύτερη το γενικό βασικό λεξιλόγιο της οργανωτικής ανάλυσης. Στην τρίτη το ειδικό λεξιλόγιο. Στην τέταρτη το πρότυπο για το ποτήρι της γευσηγνωστικής δοκιμής. Στην πέμπτη το πρότυπο για την αίθουσα γευσηγνωστικής δοκιμασίας. Στην έκτη έχουμε το βοηθητικό υλικό. Στην έβδομη έχουμε την επιλογή και εκπαίδευση δοκιμαστών και τα προσόντα του επικεφαλής της ομάδας δοκιμαστών. Στην 8η τις συνθήκες δοκιμασίας. Στην 9η τη διαδικασία οργανωτικής εξέτασης και ταξινόμησης των παρθένων ελαιολάδων. Και στην 10η έχουμε το προσάρτημα με τη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων της οργανωτικής αξιολόγησης. Να πούμε εδώ ότι η μέθοδος χρησιμοποιεί τις τελευταίες εκδόσεις των προτύπων του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομείας και μάλλον χρειάζεται ιδιαίτερη, πρέπει να πω, μία στα 2 πρότυπα τα οποία επεξεργάστηκαν οι εμπειρογνώμονες το 2019 και το 2020 και αυτά αφορούν το πρώτο, την εκπαίδευση των δοκιμαστών, την επιλογή, την εκπαίδευση, τον έλεγχο επάρκειας των δοκιμαστών, καθώς και τα προσόντα των δοκιμαστών, των υπευθύνων, των ομάδων και των εκπαιδευτών τους. Και το δεύτερο,
ο οδηγός για τα οργανωτικά εργαστήρια που επιδιώκουν τη διαπίστευση κατά το πρότυπο ELOT 17.0, ISO 17025. Επίσης, να πούμε ότι στο Διεθνές Συμβούλιο Λεωκομείας, το Νοέμβριο του 2020, από ομάδα πυρογνωμόνων, δημιουργήθηκε ένας οδηγός για τη λειτουργία οργανωτικών ομάδων σε συνθήκες πανδημίας. Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων της οργανωτικής δοκιμής γίνεται με τη χρήση στατιστικού προγράμματος και περιλαμβάνει τους υπολογισμούς της διαμέσου τιμής των εντάσεων των αντιλαμβανόμενων χαρακτηριστικών, της ανθεκτικής τυπικής απόκλησης, του ανθεκτικού συντελεστή μεταβλητότητας και των διαστημάτων εμπιστοσύνης σε 95% για τη διάμεση τιμή. Η δοκιμή επαναλαμβάνεται όταν ο ανθεκτικός συντελεστής μεταβλητότητας είναι μεγαλύτερος από 20. Η ταξινόμηση του ελαίου τώρα γίνεται μέσω σύγκρισης της διάμεσης τιμής των ελαττωμάτων και της διάμεσης τιμής του φρουτόδους στις ακόμηθες κατηγορίες. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, όταν η διάμεση τιμή των ελαττωμάτων είναι ίση με 0 και η διάμεση τιμή για το φρουτόδες είναι μεγαλύτερη του 0. Παρθένο ελαιόλαδο, όταν η διάμεση τιμή των ελαττωμάτων είναι μεγαλύτερη του 0, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 3,5 και η διάμεση τιμή του φρουτόδους είναι μεγαλύτερη του 0. Και ελαιόλαδο μειονεκτικό λαβάντε, όταν η διάμεση τιμή των ελαττωμάτων υπερβαίνει το 3,5 ή η διάμεση τιμή των ελαττωμάτων είναι μικρότερη ή ίση με 3,5 και η διάμεση τιμή του φρουτόδους είναι ίση με 0. Να πούμε ότι τα όρια αυτά είναι απόλυτα και έχουν καθοριστεί λαμβανωμένου υπόψη του σφάλματος της μεθόδου. Εδώ βλέπουμε το φύλλο δοκιμαστή που χρησιμοποιείται στην οργανωτική αξιολόγηση, ένα θάλαμο δοκιμής, οργανωτικής δοκιμής και έναν δοκιμαστή της ομάδας μας επί το έργο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς θερμά. Πάντα πολύ χρήσιμα και χρηστικά τα όσα μοιράζεστε μαζί μας. Θα συνεχίσουμε με τον κύριο Φώτη Σούσαλη, Γενικό Διευθυντή της Τέρα Κρέτα. Τέρα Κρέτα και ομάδες παραγωγών, καινοτομία από το χωράφι έως το ράφι. Κύριε Σούσαλη, καλή